αυτή η φοβερή μέρα δεν το γνωρίζουμε. Το τι θα γίνει όμως κατά την ώρα εκείνη μας το αποκάλυψε ο ίδιος ο Κύριος στο σημερινό Ιερό Ευαγγέλιο. Θα έρθει ο Θεάνθρωπος μέσα στην θεϊκή του δόξα και μεγαλοπρέπεια και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μεταυτού και θα καθίσει στον ένδοξο βασιλικό του θρόνο. Τότε θα συγκεντρωθούν ενώπιον του πάντα τα έθνη, όλοι οι άνθρωποι από κάθε γωνιά της γης και κάθε εποχή και θα τους χωρίσει όπως ο βοσκός χωρίζει τα πρόβατα από τον ερήφων. Έτσι θα τοποθετήσει τους δικαίους που είναι ήμεροι σαν τα πρόβατα στα δεξιά του, ενώ τους αμαρτωλούς που είναι ατίθασοι και άτακτοι σαν τα κατσίκια θα τους βάλει στα αριστερά του. Είναι αξιοσημείωτο ότι ενώπιον του δικαιοκρίτου Κυρίου θα συναχθούν πάντα τα έθνη. Κανείς άνθρωπος δεν θα μπορεί να ξεφύγει και να γλιτώσει τη τελική κρίση. Ο Κύριος Ιησούς με διάφορες παραβολές τόνισε τη σπουδαία αυτή αλήθεια ότι θα έρθει και θα ζητήσει τον λόγο από κάθε άνθρωπο για το αν και πώς αξιοποίησε τα τάλαντα που του έδωσε ο Θεός. Εκεί στο παγκόσμιο δικαστήριο ενώπιον αγγέλων και ανθρώπων θα αποκαλυφθεί το αληθινό πρόσωπο του κάθε ανθρώπου. Θα δημοσιευθούν πράξεις, λόγια, σκέψεις, επιθυμίες, κίνητρα, διότι κανείς δεν μπορεί να κρυφτεί από το βλέμμα του παντεπόπτη Κυρίου. Αν θέλουμε λοιπόν να αποφύγουμε εκείνη τη τρομερή εσκήνη και την αιώνια καταδίκη των αμαρτωλών, ας υπομείνουμε λίγη ντροπή ενώπιον του Πνευματικού, ομολογώντας με ειλικρίνεια τις αμαρτίες μας και ζητώντας το έλεος του Θεού. Αν καταδικάσουμε τον εαυτό μας σε αυτήν εδώ τη ζωή, δεν θα μας αποδοκιμάσει ο Θεός κατά τη φοβερή ημέρα της κρίσεως. Είναι καιρός λοιπόν να μετανοήσουμε για τις αμαρτίες και τις παραλήψεις μας και μάλιστα για την έλλειψη ενδιαφέροντος και αγάπης προς τον πλησίον. Διότι το βασικό κριτήριο με το οποίο θα μας κρίνει ο Θεός είναι η αγάπη. Αυτό απεκάλυψε και στη συνέχεια της Ευαγγελικής περικοπής. Θα γυρίσει λοιπόν ο Κύριος σε εκείνους που θα είναι στα δεξιά του και θα τους πει «Δεύτε οι ευλογημένοι του Πατρός μου, ελάτε εσείς που είστε ευλογημένοι από τον Πατέρα μου να κληρονομήσετε τη Βασιλεία των Ουρανών που έχει ετοιμαστεί για σας». Διότι όταν ήμουν πεινασμένος μου δώσατε να φάω, διψασμένος ήμουν και μου φέρατε νερό, με βρήκατε ξένο και άστεγο και με περιμαζέψατε, γυμνό και με ντύσατε, άρρωστο και με επισκεφθήκατε, στη φυλακή ήμουν και ήρθατε να με δείτε και να με παρηγορήσετε. Απορριμμένοι τότε όλοι αυτοί θα αποκριθούν. «Κύριε, πότε σε είδαμε πεινασμένο και σε θρέψαμε ή διψασμένο και σου δώσαμε να πιείς, πότε σε είδαμε ξένο και σε περιθάλψαμε ή γυμνό και σε ντύσαμε και πότε σε είδαμε άρρωστο ή φυλακισμένο και ήρθαμε να σε επισκεφθούμε». Και ο Κύριος θα τους αποκριθεί. «Αληθινά σας λέω, κάθε τι που κάνατε σε έναν από τους φτωχούς αυτούς αδελφούς μου, που φαίνονταν άσημοι και πολύ μικροί, εμή επιείσατε, το κάνατε σε μένα. Έπειτα θα στραφεί σε εκείνους στα αριστερά του και θα απαγγείλει τη φοβερή ετιμιγορία. Εσείς που από τα έργα σας γίνατε καταραμένοι, φύγετε μακριά από μένα, στο πύρητο αιώνιο που έχει ετοιμαστεί για τον διάβολο και τους αγγέλους του, διότι πείνασα και δεν μου δώσατε να φάω. Δίψασα και δεν μου φέρατε ένα ποτήρι νερό. Ήμουν ξένος και δεν με φιλοξενήσατε. Ήμουν γυμνός και δεν με ντύσατε. Άρρωστος ήμουν και μέσα στη φυλακή και δεν με επισκεφθήκατε». Τότε θα το αποκριθούν και αυτοί. «Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς ή να διψάς ή να είσαι ξένος ή γυμνός ή άρρωστος ή φυλακισμένος και δεν σε υπηρετήσαμε». Και εκείνος θα τους αποκριθεί. «Αληθινά σας λέω, καθετί
που δεν κάνατε εσέναν από αυτούς που ο κόσμος θεωρούσε ασήμαντους, ούτε σε μένα το κάνατε. Και θα οδηγηθούν αυτοί σε κόλαση που δεν θα έχει τέλος, αλλά θα είναι αιώνια, ενώ οι δίκαιοι θα πάνε να απολαύσουν ζωή αιώνια. Είναι ολοφάνερο ότι ο Κύριος θα μας κρίνει με βάση την αγάπη, όχι ότι δεν θα λάβει υπόψη του όποιες άλλες αρετές ή θα αμνηστεύσει τις παραλήψεις και εκτροπές μας, αλλά περισσότερο από κάθε τι άλλο θα εξετάσει κατά πόσο η καρδιά μας απεγκλωβίστηκε από τα δεσμά της φιλαυτίας και προχώρησε σε άνοιγμα αγάπης προς το πλησίον. Διότι όποιος αφήνει την καρδιά του να πλημμυρίσει από την εχριστό αγάπη, αυτός εξουδετερώνει πάθη φοβερά, όπως η ζήλια, η εκδίκηση, η αδικία και άλλα. Ας καλλιεργούμε λοιπόν την αγάπη προς τους αδελφούς μας με τη συνέστηση ότι προσφέρουμε αγάπη στον ίδιο τον Χριστό. Ας δείχνουμε έλεος, ώστε να βρούμε και εμείς έλεος από τον Πανάγαθο Θεό κατά την ημέρα της κρίσεως.